Θα προσέξουμε ιδιαίτερως ότι τούτο το οποίο είπε ο Άγιος Νίλος είναι η πραγματικότης. Η διάνοια του ανθρώπου, λέγει, θα σκοτιστεί από τα πάθη της σαρκός. Δηλαδή αυτό το κουφάρι το οποίο μας έδωσε ο Θεός, δι' αυτό αγωνίζεται ο άνθρωπος, ο σημερινός άνθρωπος. Διότι οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν μεγάλη χαρά όταν είχαν την τιμή των. Οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας ήσαν τίμιοι άνθρωποι. Σήμερα δεν υπάρχει τιμιότηση στο σημερινό άνθρωπο. Έχει αποστατήσει τόσο πολύ, ούτως ώστε κατεκυριεύθη από τα πάθη της σαρκός, όπως ομιλεί ο Άγιος Νίλος. Θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία. Ασεβείς άνθρωποι. Είναι όλος ο κόσμος μέσα στην ασέβεια. Προχωρήσεις τους δρόμους, ακούεις τόσα αισχρά λόγια, τόσα βρώμικα λόγια, τα οποία δεν βγαίνουν από άνθρωπον, αλλά από δαίμονα. Ο δαίμονας ο οποίος είναι μέσα στον άνθρωπο, αυτός είναι που ομιλεί. Και η ασέβεια επληθύνθη στο έπακρον. Ασεβής άνθρωπος, δηλαδή δεν σέβεται ποιον, τον Θεόν. Διότι βλασφημεί τον Θεόν ο άνθρωπος. Βλασφημεί τα ιερά και τα όσια, της πίστεως, της αμομή του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακριβώς δίδει την εικόνα μόνον της κολάσεως. Είναι ο άνθρωπος ο ασεβής, δεν σέβεται τίποτε. Η ανομία. Κάθε μία κίνηση του σημερινού ανθρώπου είναι μία παρανομία. Δεν βασίζεται πάνω στον Λόγο του Θεού, αλλά πάνω στα λόγια του διαβόλου. Θα συνεχίσουμε. Θα ακούσετε και το κεντρικό νόημα της αποστασίας. Δεν είναι ως εδώ. Έχει και άλλα πολλά. Τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος. Αγνώριστος. Τι σημαίνει? Να περπατάς στον δρόμο και να μην ξέρεις τι είναι. Άντρας είναι, γυναίκα είναι, τι να είναι άραγες. Αυτό είναι και το κεντρικό σημείο του σημερινού κηρύγματος. Αγνώριστος ο άνθρωπος. Περπατείς στον δρόμο και εσύ πίσω από αυτόν διερωτάσαι. Είναι άντρας ή είναι γυναίκα? Να τον ψάξεις δεν μπορείς. Να σταματήσει να του πεις τι είσαι, δεν μπορείς. Και διερωτάται ο άνθρωπος, τι να είναι αυτός που περπατεί τώρα. Άντρας είναι ή γυναίκα? Εμορφέ των ανθρώπων θα μετασχηματίζονται και δεν θα γνωρίζονται οι άντρες από τις γυναίκες, δια της ανεσχύν του ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής. Δηλαδή αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως δεν τα λέγω εγώ, ούτως ώστε να τα βάλετε εναντίον μου και να πείτε μα τι μας λέγει απόψε ο πατήρ Σάββας. Αν θα τα βάλετε, να τα βάλετε με τον Άγιο Νίλο και πέστε του τι είναι αυτά που είπες. Αυτά δεν τα δεχόμαστε. Διότι ο Άγιος του Θεού δεν ομιλεί αυτός, αλλά ομιλεί το πνεύμα του Άγιον το οποίο είχε κατασκηνώσει πάνω στον Όσιο Νίλο. Η ενδυμασία των γυναικών και οι τρίχες της κεφαλής, λέγει, άλλαξαν τον άνθρωπο. Δεν έμεινε ο ίδιος όπου επλάστη από το χέρι του Θεού. Γιατί τότε οι άνθρωποι θα αγριεύσουν και θα γίνουν σαν θηρία από την πλάνη του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα τα αλλάξει όλα. Και τα άλλαξε. Το επέτυχε. Διότι είναι το τελευταίο χαρτί του Αντιχρίστου. Μην περιμένουμε περισσότερα, αδερφοί μου. Επορνίε. Προσέχετε εδώ να δείτε τον Άγιο Νίλον πώς απαριθμεί. Εμιχίε. Πορνεία σημαίνει κάτι το οποίο γίνεται πρώτου γάμου. Μοιχεία
σημαίνει κάτι το οποίο γίνεται μετά από το γάμο. Αρσενοκητίε, δηλαδή αυτοί οι ανώμαλοι θα πληθυνθούν, λέγει ο Άγιος Νίλος. Και τώρα επληθύνθησαν και στην Ελλάδα μας. Δεν φτάνει ότι πληθύνθησαν στον άλλο κόσμο που είναι μέσα στην ειδωλολατρία ή μέσα στο χριστιανισμό, αλλά όχι την Ορθοδοξία. Η μοιχεία, η πορνεία, αρσενοκητία λέγει, σημαίνει ο άντρας να μην γνωρίζει όπως το ζώο το οποίο έχει το ενστικτό, αλλά να ξεπεράσει και το ζώο. Άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, αλλά παρασυνευρήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έχει ξεπεράσει και τα ζώα, λέγει, άντρας με άντρα. Αλλά εις την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, θα δείτε εις το πρώτο κεφάλαιο, 15ος στίχος και εξής, θα δείτε ότι εκεί γράφει αυτήν την αμαρτία ξεκάθαρη ο Απόστολος Παύλος. Διότι λέγει ο Θεός θα στερήσει τον άνθρωπο του Αγίου Πνεύματος, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, και ο άνθρωπος δεν θα ξέρει τι κάνει. Και όντως αυτά είναι στα σημέρες μας.